Ηλιοφάνητο Σαββατοκυριακό, χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με ηπιότερα ωστόσο χαρακτηριστικά στην Ανατολική Κρήτη, ενώ παγωμένη θα είναι η Πρωτοχρονιά στο νησί μας. Ηλιοφάνεια και στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Καιρός που όθησε τους Ηρακλειώτες να κατέβουν στο κέντρο, να απολαύσουν όμορφες στιγμές με συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα, να κάνουν τις αγορές τους, ενώ να πούμε ότι ποδαρικό για το νέο έτος θα μας κάνουν οι βροχές, οι καταιγίδες και τα χιόνια στα ορεινά σε μεγάλα υψόμετρα. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει η παρέα, η υγεία πρώτα, η παρέα, η καλή συντροφιά. Ας βρέξει. Ας βρέξει και να έχουμε και χρήμα βέβαια για να το ξοδέψουμε. Βγήκαμε από τα σπίτια μας επιτέλους. Κάναμε μέρες να βγούμε, έκανε κρύο πολύ. Σήμερα είναι και η διάθεσή μας ανεβασμένη. Μάλιστα. Για ψώνια, για καφέ. Για βόλτα πιο πολύ, έτσι. Για καφέ να χαζέψουμε. Εντάξει, ίσως και κάποια ψώνια της τελευταίας στιγμής. Σήμερα μου αρέσει ο καιρός, σίγουρα. Εχθές δεν μου άρεσε. Όμως αλλάζει ο καιρός από την Πρωτοχρονιά με βροχές. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει για να δούμε και χειμώνα, και νεράκι και απ' όλα. Τι να κάνουμε, χειμώνας είναι. Γενάρης θα μπει, χρειάζεται και το νεράκι. Θα περάσουμε τώρα στην ημέρα της Πρωτοχρονιάς, όπου εδώ περιμένουμε σταδιακά την ένταση, μια μεγαλύτερη ένταση των καιρικών φαινομένων, μια και έρχεται το βόρειο ρεύμα να αποκατασταθεί σε ολόκληρη την Κρήτη, αρκετά ενισχυμένο μέχρι το βράδυ της Τρίτης, της Πρωτοχρονιάς, δηλαδή θα φτάσει τα 6 με 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ και στα Πελάγια αλλά και στη Δυτική Κρήτη, καθώς επίσης και σε νότιες περιοχές του νησιού. Οι βροχές θα επικρατήσουν σε ολόκληρη την Κρήτη με διαφορετικό αρχικά χαρακτήρα από περιοχή σε περιοχή, πάντως κάποια στιγμή ιδιαίτερα προς το μεσημέρι και μετά θα ενταθούν οι βροχές σε ολόκληρη την Κρήτη, γιατί έρχεται και η ψυχρή μάζα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Σύμφωνα με τον Μανώλη Λέκα, έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα χτυπήσουν το νησί μας την Πρωτοχρονιά, ενώ από το βράδυ της Τρίτης χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν στα ορεινά και σε μεγάλα υψόμετρα. Ενώ από το βράδυ της Τρίτης θα ξεκινήσουν και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά, βέβαια σε μεγάλα υψόμετρα αρχικά, αλλά την επόμενη μέρα Τετάρτη που θα συνεχίσει το ίδιο σκηνικό του καιρού, οι χιονοπτώσεις αυτές θα κατέβουν σε υψόμετρα, μπορεί και πάνω από τα 1300. Άλλα μας επηρεάζουν. Μας επηρεάζει το χρήμα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας έδωσε λίγο-λίγο ένα κοκαλάκι στον κόσμο. Θα φτάσει μια εβδομάδα, ένα μήνα, μετά πάλι στη δίαιτα. Ο καιρός είναι καλός. Αλλά η διάθεση πώς να την έχουμε με την κατάσταση αυτή που υπάρχει. Τόσα. Εγώ έπαιρνα 1100 και τώρα παίρνω 600. Πώς θα ζήσω. Και έχω δύο εγγόνια. Πάντως, από το περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, ικανοποιητικά χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς τα φετινά βροχομετρικά στοιχεία στο νησί μας, όπου σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν διπλάσια ύψη βροχής, όπως η περιοχή του αεροδρομίου Ηρακλείου και στην Άση Γωνιά. Όπου εκεί εφέτος έχουμε 1280 χιλιοστά και πέρυσι είχαμε 690 χιλιοστά. Σχεδόν δηλαδή το διπλάσιο ύψος βροχής. Στην περιοχή του αεροδρομίου, όπου καταγράφονται από αρκετούς σταθμούς και έγινε μια επιβεβαίωση των στοιχείων, θα σας πω ότι εφέτος έχουμε 300 χιλιοστά περίπου ύψος βροχής, όταν πέρυσι, ακριβώς την ίδια περίοδο, είχαμε 129 χιλιοστά.